το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο νέος Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό αστικό μύθο ότι έρχεται πλέον η ανάπτυξη για όλους. Δεν πρωτοτύπησε φυσικά. Πέρυσι ο κύριος Τσίπρας από το ίδιο βήμα έδωσε την ίδια κάλπικη υπόσχεση για ένα δίκαιο δρόμο ανάπτυξης που θα ωφελεί ταυτόχρονα τους θύτες και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί σήμερα, χάρη στη δουλειά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια τώρα, να κλιμακώσει την επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου ενάντια στο λαό. Εμφανίζει την κυβερνητική πολιτική ως αυτονόητη, ως αναγκαία, για να μην χάσει η Ελλάδα το τρένο της ψηφιακής οικονομίας. Αξιοποιεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, που συμφωνούν σε όλες τις βασικές κατευθύνσεις και διαμαρτύρονται μόνο για τον τρόπο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την Κομισιόν και την οικοστολόγηση των μέτρων.